Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, αποφάσισα να καθιερώσω μια σειρά βίντεο σαν αποτέλεσμα της δοκιμής των κομματιών που δοκιμάζω, των καλαμιών, τα σεταρίσματα, των μηχανισμών, τα αγκίστρια, τις πετονιές, και να σας λέω τη γνώμη μου, τι αποκόμισα, τι είδα από το ψάρεμα, τη χρήση, την επαφή με αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, και ξεκινάω με το χτεσινό ψάρεμα εκεί στο λιμάνι του Λαβρίου που πήγαμε, αν και δεν είχε μεγάλα ψάρια. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος και από τα δύο καλάμια και από τους δύο μηχανισμούς. Δηλαδή τα δύο σετ που επέλεξα ήταν σωστή επιλογή για τα λεφτά τους. Με άφησαν ικανοποιημένο, θα το έλεγα και οποιονδήποτε φίλο θελήσει να τα αγοράσει και να τα συνδυάσει όπως τα συνδύασα και εγώ. Δεν νομίζω να βρει κάποιο πλην. Λοιπόν, καλά, την πετονιά την ήξερα, τη Steel Power, δεν είχα καμιά αμφιβολία, την έχω ξαναδουλέψει αρκετό καιρό και τη γνωρίζω, γι' αυτό και τη βάζω σε μηχανισμούς απάνω που είναι για casting ή surf casting και κάνει απίθανες βολές. Να σκεφτείτε ότι, όπως είπα και στο βίντεο, και δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στο βίντεο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όταν έχει λίγο ρυπίδι, ακόμα και η βολή που πέφτει το μάτι μας την πιάνει, αλλά η κάμερα δεν έχει τόσο ευαισθησία ώστε να δείξει την απόσταση, έτσι, και με πολύ λίγη δύναμη και χωρίς ιδιαίτερη τεχνική υπερέβαινε τα 40-45 μέτρα. Θα μου πεις, εντάξει, 4 μέτρα καλάμι, αλλά με 40 βαρύδι νομίζω ότι ήταν μια χαρά, έτσι. Νομίζω 20-70 είναι ή 30-70 ή 40-70, ένα από τα τρία, τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει αυτό και τόσο. Πάντως το 40, νομίζω 20-70, ναι, 90-45, ναι. Το 40 ήταν ένα βαρύδι το οποίο όπλιζε καλά, να σας το πω έτσι, το καλάμι και έκανε καλές βολές. Βοηθούσε και ο μηχανισμός της Colmic, έτσι, ο Zodiac, ο 6000, η μπομπίνα η ρηχή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η οδηγή SIG στο καλάμι. Η μύτη, αυτό που είδα όταν τράβαγα, γιατί ήμουν άτυχος, δεν έκατσε κάποιο ψάρι απάνω για να δω την υπόλοιπη συμπεριφορά. Με το 40 μολύβι, μόνο η μύτη κινιόταν λιγάκι και σε μια δόση που κάτι ακούμπησε, αλλά δεν πιάστηκε, είδα να κατεβαίνει λίγο. Έτσι. Ένα καλάμι πανάλαφρο στο χέρι, μια χαρά, μιλάω για το μορμόρα της Μίτσελ. Παρόλο που είναι ένα καλάμι της του έτους 2013 η κυκλοφορία του, είναι ένα καλάμι αξιόπιστο ακόμα και τώρα από ανθρακόνημα TS30 και με SIG οδηγούς. Λοιπόν, και συνεχίζω. Αυτό που μου έκανε πολύ καλή, θα έλεγα απίθανη εντύπωση, είναι αυτό που περίμενα, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό, το Shadow Strike της εταιρείας SIM. Λοιπόν, ένα καλάμι που το μήκος των 2,70 και με άξιον 10,35, μάλλον άξιον super fast και το casting weight 10,35, με την μπομπάρδα των 20 γραμμαρίων που χρησιμοποίησα, την ημιβυθιζόμενη, μάλλον αργά βυθιζόμενη, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, έκανε και αυτό βολές γύρω στα 50 μέτρα, που σημαίνει ότι αν του βάλω ένα τεχνητό που θα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί η μπίλια όταν το κρεμάσω και πάει πίσω και κάνω τη βολή, όπως είναι τεχνητά της Ράπαλα, όπως είναι της Dual τα τεχνητά που έχουν την μπιλίτσα μέσα και μεταφέρεται, και κάποια άλλα που έχουν μαγνητικό σύστημα μεταφοράς μπίλιας, θα κάνει απίθανες βολές. Και έκανα βολή χωρίς αέρα, έκανα βολή σε αντίθετο άνεμο και έκανα βολή και με ούριο άνεμο. Εκεί εξεπλάγει με την απόσταση που κάλυψε. Όσοι έχετε πάει στο λιμάνι του Λαβρίου, ξέρετε περίπου πόσο είναι η απόσταση του στενού λιμενου βραχίωνα που καταλήγει στο φάρο. Λοιπόν, από εκεί που ήμασταν, που είναι ο δεύτερος πλατής λιμενοβραχίωνας που δεν είναι τα καράβια,
έφτασε σχεδόν μέχρι τα μισά του μεγάλου λιμενοβραχίου του Μακριού. Βέβαια είχα και έναν άνεμο από πίσω γύρω στα 4-5 μποφόρ που βοήθησε στη βολή. Και το σύστημα της σταθεροποιημένης μπομπάρδας με τις χαντρούλες και τα δυο στριφταράκια ήταν αποτελεσματικό και όπως είδατε πια αγόπες. Οι ζαργάνες δεν θέλανε. Και η στήρα μόλις κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά κάτω από τα μεσόνερα και αυτοί κοπάνησαν πάνω. Και για τους φίλους που είπαν ότι αμαρτία η στυροπούλα έπρεπε να γίνει απελευθέρωση, το κακόμοιρο το ζωντανό είχε πάρει και τα δυο αγκίστρια στο λαιμό και όταν προσπάθησα με τον απαγκιστρωτή γέμισε αίματα, που αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε το ψάρι αυτό να απελευθερωθεί. Θα πέθαινε, έτσι. Δεν είναι ότι το κράτησα επίτηδες. Τέλος πάντων. Και πολύ ευχαριστημένος έμεινα και από τα αγκιστράκια τα νούμερο 12, γιατί είχα μια αμφιβολία αν είχα πάρει 14 ή 12, 12 νούμερο ήτανε, και τις γόπες που ήτανε από αυτό το μέγεθος μέχρι αυτό το μέγεθος τις πιάνανε τρελά, άσε που καρφωνόταν το δεύτερο απάνω στο ψάρι, και αν ακούσατε καλά μέχρι και στον νύχι του σταμάτη καρφώθηκε και τρελάθηκε, τι αγκίστρι είναι αυτό. Αυτά τα γνώριζα τα αγκιστράκια, έτσι τα χρησιμοποιούσα και παλιότερα. Και πολύ καλό αγκιστράκι το Kidzi. Βέβαια δεν είχε την τύχη να συναντήσει κάποιο ψάρι για να το αποδείξει. Είναι ένα αγκιστράκι που έχει, σας το δείχνω σε λεπτομέρεια, ένα περίεργο ημικυκλικό σχήμα και η ακίδα του πηγαίνει προς τα μέσα. Από ό,τι διάβασα στην εταιρεία, είναι ένα αγκίστρι το οποίο προορίζεται να πιάνει ένα είδος ψαριού εκεί στην Ιαπωνία που μοιάζει με το δικό μας το λιθρίνι, και το σχήμα του είναι έτσι ώστε ρίχνοντάς το με καθετές να μπορεί την ώρα που τρώει το ψάρι και πάει να φύγει να το καρφώνει στο πλάι. Μοιάζει με ημικυκλικό αγκίστρι, έτσι. Εγώ προσπάθησα με το χέρι μου να το ανοίξω, δεν άνοιξε, έσπασε αλλά δεν άνοιξε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για το review, έτσι. Το μοτεράκι το μικρό αξιόπιστο, μια χαρά. Εντάξει, τι να περιμένεις, 30 ευρώ έχει. Θα μπορούσα να είχα βάλει και κάποιο καλύτερο, αλλά προσπάθησα να κάνω τεστ στο set που έχουμε βάλει για προσφορά, έτσι, αυτή τη βδομάδα που είναι από σήμερα Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο ισχύει προσφορά για όσους φίλους ενδιαφέρονται. Ένα καλάμι τη SIM, όπως είπα και στην αρχή, το Shadow Strike 270 μήκος, 1035 το Casty Weight, Fast είναι το Action, και το συνδύασα μαζί με το Kuma το Fina το Pro, έτσι, το 30, δύο ρουλεμάν, σώμα γραφίτι και διπλά αλωνδιωμένη αλουμινίου μπομπίνα, γιατί έβαλε το νηματάκι απάνω και ήθελα να είμαι σίγουρος, όπως είπε και ο Γιωργάκης, να μην έχω τριβές με το γραφίτι. Το νηματάκι της Σούφιξ και αυτό μου άφησε πολύ καλή εντύπωση, έτσι. Η γνώμη μου είναι δύο thumbs up απάνω, δεν το περίμενα και μάλιστα έκανα τεστ και θα σας το πω και άμα θέλετε το πιστεύετε. Δοκίμασα να το κόψω και επειδή με τα χέρια δεν κοβότανε, το βάλα κάτω από το παπούτσι. Όσοι δεν με πιστεύετε, τώρα να βγάλω το παπούτσι να το δείτε, έχει κάνει κόψιμο από την κάτω μεριά όπως τράβαγα. Τι να πω, πολύ καλό, έτσι, για τη διατομή του ή τη διάμετρό του, όπως θέλετε πείτε το, έτσι, 0-10. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ψηλό, 0-08. Δεν έχω μια αμφιβολία. Πάντως μια χαρά ανταπεξέλθει, οι βολές πολύ καλές και όσοι με είδαν ξέρουν αν είναι αλήθεια ή όχι. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε, να είστε καλά, γεια σας.